Καλημέρα. Δημήτρης Αλεξίου λέγομαι από την οργάνωση της Αγίας Παρασκευής. Εμείς έχουμε γράψει κάποια μέλη, λειτουργούμε κάποιες γενικές συνελεύσεις, έχουμε και επαφές με τις γειτονικές οργανώσεις, Σχολαρκό, Χαράντρη. Θα ήθελα να καταθέσω ένα προβληματισμό μου που τον είχα πει και στην τελευταία μας συνάντηση στην τοπική. Και αφορά, παίρνοντας αφορμή και από αυτά που ο σύντροφος από τη Νέα Σμύρνη, με τα οποία συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό, και αφορά τη σχέση μας σαν τοπικά μέλη, σαν δρόντες τοπικής κοινωνίας με το μόρφωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, σε κεντρικό επίπεδο. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν δρούμε μονάχα σαν τοπική, σαν μέλη τοπικών οργανώσεων ή θεματικών οργανώσεων. Είμαστε ενταγμένοι σε ένα πλαίσιο ενός πολιτικού οργανισμού, κόμματος, φορέα. Και η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη, δηλαδή και τον επηρεάζουμε, προσπαθούμε όσο μπορούμε να τον επηρεάσουμε, να τον στρέψουμε σε μια κατεύθυνση, να τον αλλάξουμε. Ταυτόχρονα όμως, όταν βγαίνουμε σε μια τοπική, θεματική, οποιαδήποτε κοινωνία και απευθυνόμαστε σαν ΣΥΡΙΖΑ, ταυτόχρονα κουβαλάμε πάνω μας και όλη την εικόνα που έχει σχηματίσει ο κόσμος για μας. Και δεν έχει σχηματίσει εικόνα μόνο από μένα, τον σύντροφο, τη συντρόφισσα, τον όποιον μας που μας γνωρίζει σε τοπικό ή άλλο επίπεδο, ή κλαδικό ή οτιδήποτε. Έχει σχηματίσει εικόνα και από την εντύπωση που έχει σχηματίσει. Έχει σχηματίσει εντύπωση και από την τηλεόραση, από τα δημόσια πρόσωπα που βγαίνουν και μιλάνε εξ ονοματός μας και πολλές φορές λένε πράγματα που θεωρούμε εμείς απαράδεκτα. Μην αναφερθώ τώρα, όλοι τα ξέρουμε. Επομένως, δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί υπόθηκε ότι πρέπει κάποιοι σύντροφοι αρχίζουν και λένε, πληθυσμένοι από όλους αυτούς τους οργανωτισμούς και τους τακτικισμούς, ότι πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε στον κόσμο μόνοι μας, να αρχίσουμε τις ακτιβιστικές δράσεις, να βάλουμε πρωτοβουλίες, να σηκώνουμε συζητήσεις, να αναπτύσσονται προβληματισμοί. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Όλα αυτά όμως πάντα θα έχουν την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι συνιστώσεις του ή όποιοι τέλος πάντων πούνε κάτι, όχι βουλευτής να το πω έτσι, το όχι στέλεχος, πει κάτι και την άξει, δώσει μια κλωτσιά στην καρδάρα, αυτό έχει επίπτωση σε όλους εμάς. Και σε μένα που θα βγω στη γειτονιά μου να πω κάτι για το χι θέμα, θα βγει με την επόμενη μέρα ο χι βουλευτής, μεγάλος στέλεχος, ό,τι είναι, όποιος είναι, θα πει κάτι αντίθετο. Και αυτό θα έχει επίπτωση και στη δική μου αξιοπιστία. Εμείς όλοι μας δεν έχουμε μονάχα την προσωπική μας αξιοπιστία, εκφράζουμε έναν πολιτικό φορέα. Εάν αυτός ο πολιτικός φορέας σε κεντρικό επίπεδο δεν μπορεί να οργανώσει μία συγκεκριμένη πορεία, να βάλει κάποια όρια, τι άλλο να πω, πιστεύω γίνομαι κατανοητός. Πιστεύω ότι ματαιοπονούμε. Πραγματικά πιστεύω ότι σε ένα βαθμό ματαιοπονούμε. Δηλαδή δεν είμαστε αυτή τη στιγμή μία οργάνωση που ξεκινάει από το μηδέν, από τα κάτω, μία οργάνωση βάσης λαϊκή, όπου μαζευτήκαμε 50 άνθρωποι εδώ και άλλοι 1.000-2.000 πανελλαδικά και ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα πολιτικό κίνημα. Έχουμε ξεκινήσει μέσα από τις ρίζες ενός πολιτικού φορέα και αυτός ο πολιτικός φορέας έχει πρόβλημα. Όταν, για παράδειγμα, της προάλλης οργανώθηκε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα για πολύ σοβαρό θέμα, αυτή που έγινε για το Σύμφωνο Σταθερότητας, και ανακοινώθηκε 2 μέρες πριν, όπως έγραψα και στην Πάσα σε ένα σχόλιο, ας πούμε, να δεν κάνω λάθος. Την άλλη φορά, παιδιά, μην το πείτε τόσο νωρίς, πείτε το λίγες ώρες πριν, γιατί υπάρχει κίνητος να θέτει κανένας άνθρωπος. Δηλαδή, αυτές οι πρακτικές, έχω την εντύπωση ότι τον τελευταίο χρόνο όλη η πρακτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ έχει γυρίσει, να το πω έτσι σχηματικά, στην εποχή Κωνσταντόπουλου, να το πω έτσι. Δηλαδή, πέραν από το τι λένε οι ανακοινώσεις, το θέμα δεν είναι τι λένε οι ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις μπορεί να είναι πολύ ριζοσπαστικές και καταγγελτικές και οτιδήποτε. Αλλά
έχουμε περιοριστεί εκεί. Ανακοινώσεις, κοινοβουλευτική δράση, κοινοβουλευτικές επερωτήσεις, συναντήσεις και λοιπές επισημότητες. Ήδη θυμάμαι από την εποχή του, της ακμής του ΣΥΡΙΖΑ, από το 2007, που υπήρχε και μεγαλύτερος ενθουσιασμός σε τοπικό επίπεδο κλπ. Βέβαια, όπως πάντα, η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και το φόρτε μας, να το πω έτσι. Εντάξει, υπήρχε μια σχετική ανοργανωσιά, ήταν λίγο φλού τα πράγματα. Θυμάμαι ότι συμμετείχα σε κάποιους ακτιβισμούς στη γειτονιά μου, όπου είχε δημιουργηθεί μια σχετική ένταση. Μοιράζαμε φυλάδια έξω από έναν εργασιακό χώρο, οι φύλακες του εργασιακού χώρου θυμώσανε, απειλούσαν να φωνάξουν στην αστυνομία, έγινε μια ιστορία, τέλος πάντων, που δεν είχε συνέχεια. Και αναρωτιόμουν ήδη από τότε, τώρα σκέψου, εάν βρεθούμε σε κάποια δύσκολη θέση, ποιος μηχανισμός θα μας στηρίξει, και εμάς και τον οποιονδήποτε άλλο, δηλαδή σε αυτή τη θέση. Και μιλάμε τώρα για την καλή περίοδο, έτσι. Λοιπόν, στη σημερινή κατάσταση, δεν μιλάμε πια για μηχανισμό που θα στηρίξει. Μιλάμε για το ότι εμείς θα βγούμε και θα πούμε κάτι σε έναν ακτιβισμό Φερρυππίν και θα τρέμει το φιλοκάρδι μας, μήπως την άλλη μέρα, λόγω συσχετισμών σε κεντρικό επίπεδο ή λόγω του ότι κάποιος βουλευτής μας την είδε έτσι, και αλλιώς βγήκε και μας πει τα αντίθετα. Έτσι δεν γίνεται δουλειά όμως. Δηλαδή προσωπικά δεν βλέπω πώς μπορεί να συνεχιστεί. Αν δεν ανατραπεί αυτή η κατάσταση, δεν βλέπω πώς μπορώ να συνεχίσω. Μιλάω δηλαδή από βάθος καρδιάς τώρα. Συμμετέχουμε όλοι σε ένα πολιτικό οργανισμό. Γίνανε συνδιασκέψεις. Έγινε αυτή η συνδιάσκεψη όπου χιλιάδες άνθρωποι εκδήλωσαν μία βούληση για κάποια πράγματα. Και μετά βλέπουμε ότι πάλι η θέλησή τους και η εκφρασμένη τους βούληση καναλιζαρίστηκε με έναν τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί ένταση, αλλά να μην προχωρήσουν και πράγματα ουσιαστικά. Βλέπω ένα βάτωμα. Δεν ξέρω αν είναι. Δεν θέλω να το παίξω συνωμοσιολόγος. Δεν μου αρέσουν αυτές τις θεωρίες της συνωμοσίας. Να πω ότι είναι κάποια κεντρική επιλογή ηγετικών οργάνων ή προσώπων. Δεν το ξέρω και δεν θέλω να πω σε αυτή τη λογική. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι είναι μια τάση βολέματος. Επειδή έχουμε κατοχυρώσει κάποια πράγματα σε κεντρικό επίπεδο, λέμε αυτά που περιμένουν λίγους πολύ περισσότεροι να πούμε, αλλά κάτι πραγματικά που να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και να απευθύνεται σε ευρύτερα στρώματα και να ταράζει τα νερά, να το πω έτσι, πετάμε τον πότσαρο στη λίμνη να σηκώνεται κύμα, δεν το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, τελειώνω. Μισή φράση μόνο. Εάν το κάνουμε εμείς, που πιστεύω έχουμε τη θέληση να το κάνουμε, θα χρειαστούμε στήριξη από πάνω. Δεν φτάνει μονάχα η τοπική και η ατομική μας βούληση.